Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα 16 του μηνός, 16 Ιουλίου 2018 και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Εννοώντας, κανονικά συνεχίζουμε, πιστεί στο ραντεβού μας με την ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 με όλα τα θέματα που αφορούν τον ποδοσφαιρικό, τον μπασκετικό, τον βολεϊκό και όχι μόνο Ηρακλή, όλα τα τμήματα του συλλόγου τα φιλοξενούμε εδώ συχνά πυκνά ανάλογα με την επικαιρότητα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Ο Ηρακλής όλα αυτά τα χρόνια μας απασχολεί καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, συγκεκριμένα ως εκπομπή εδώ στην ώρα για μπλε. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε ότι το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε και το email μας ανοιχτό, Blue Libero, μία λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Το Facebook φυσικά, ούτε καν σας το λέω, το πυροβολείτε συχνά πυκνά. Στο διάστημα μέχρι και τις και μισή τώρα, θα σας δώσω και ένα δωράκι. Δύο δωράκια. Χωρίς να τα ανακοινώσω, χωρίς τίποτα. Μπαμ, μπαμ. Έχω ακόμα δύο δωράκια τα οποία θα τα ανακοινώσω μέσα στην εβδομάδα. Θα τα προλογίσουμε κανονικά σε Facebook κτλ. Αλλά σήμερα θέλω να δω λίγο τη σπιρτάδα σας, τη γρηγοράδα σας, τα αντανακλαστικά σας. Σε λίγο, Χρήστο μου. Θα τους δώσω έτσι την πρίζα για δύο πολύ ωραία δωράκια. Το ένα αφορά άντρες, το άλλο αφορά γυναίκες. Έτσι. Βάλε καμιά μπενιά να τρέξουμε. Στα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή η εβδομάδα αυτή θα ακουστεί πάλι κλισέ αυτό που θα πω όλα αυτά τα χρόνια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αυτή τη λέξη μάλλον, το κρίσιμη και σημαντική και τα λοιπά, αλλά είναι όντως πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική αυτή η εβδομάδα, η τρέχουσα εβδομάδα που ξεκίνησε σήμερα. Και γιατί υπάρχει το ραντεβού τώρα, είτε αύριο θα γίνει είτε Τετάρτη, προσπαθούν να το φιξάρουν οι άνθρωποι του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τα μέλη του ΔΣ που θα κατέβουν στην Αθήνα, για το αν θα γίνει αύριο ή Τετάρτη. Μέχρι το μεσημέρι, μέχρι σήμερα το μεσημέρι δεν ήταν 100% οριστικοποιημένο αν θα γίνει αύριο ή Τετάρτη. Μικρή σημασία έχει, να γίνει με τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, να τα βάλουν κάτω για ακόμη μια φορά. Και το πιο σοβαρό της υπόθεσης στην ιστορία συνάντηση με τον Βασιλιάδη είναι να πάρουν εγγράφος, να μπουν δηλαδή στο αεροπλάνο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη με έγγραφα στα χέρια τους για τις δεσμεύσεις, εγγυήσεις, υποσχέσεις του Υπουργού. Και το λέω αυτό γιατί ως γνωστόν έχει από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών έχει δεσμευτεί ο κύριος Βασιλιάδης να προσφέρει, να συμμετέχει, να βοηθήσει. Ήθελε αρχικά να δει ένα Δέλτα Σίγμα, να δει την υποσύσταση νέα ΠΑΕ μπροστά του, να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις και για όλα τα τεκτενόμενα. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει στην επερχόμενη συνάντηση. Και από εκεί και πέρα να δεσμευτεί και γραπτός για αυτά που θα δώσει ο ίδιος. Το τι θα δώσει ο ίδιος, καλό θα είναι να περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτό. Θα είναι κάποιες χορηγίες που θα βοηθήσουν οικονομικά την ομάδα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που περιμένουν και οι ανώλευκοι. Θα είναι κάτι άλλο όσον αφορά τα χρέη, γιατί οι νομικοί του Ηρακλή εξακολουθούν και το τρέχουν, εξακολουθούν και το κυνηγούν, εξακολουθούν και το διεκδικούν μαζί με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν λέμε ακόμα ΠΑΕ, γιατί δεν έχει σταθεί ακόμα. Είναι υποσύσταση. Και αυτό θα είναι μεγαλύτερη νίκη που θα μπορούσε ο Ηρακλής να πετύχει, το να μην κουβαλάει όλα τα χρέη του πρώην μεγαλομετόχου, αλλά να έχει ένα μέρος αυτό. Το κάνανε με την Παναχαϊκή. Γιατί να μην το κάνουν και με τον Ηρακλή. Βασιλιάδης βέβαια λέει άλλα. Θα δούμε τι θα πει και στην συνάντηση μεταξύ των δυο τους, αλλά των δύο πλευρών. Βασιλιάδη και Ηρακλή δηλαδή. Εάν δεν γίνει αυτό, το διαγραφή χρεών, διεκδικήσιμο είναι και το να πάμε στο 50%. Πολλά είναι διεκδικήσιμα. Πολλά είναι διεκδικήσιμα και ευχόμαστε κάτι να προκύψει από εκεί. Γιατί αν δεν προκύψει κάτι, φίλε μου Χρήστο, και έρθουν δυσαρεστημένοι, επιστρέψουν από την Αθήνα δυσαρεστημένοι οι άνθρωποι του Ηρακλή, τα μέλη της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος, τα ηχητικά τα έχουμε έτοιμα. Έτσι δεν είναι? Έτοιμα τα έχουμε τα ηχητικά για τον
υπουργό και για τις δεσμεύσεις που έχει δώσει τόσο για το ποδοσφαιρικό τμήμα και τις δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς και η πιο έτσι, πώς να το πω, με στόμφο δήλωσή του, μεγάλη δήλωσή του, έγινε πέρυσι πριν ένα χρόνο και για το ποδοσφαιρικό τμήμα και για το γυμναστικό σύλλογο. Για το γυμναστικό σύλλογο που έχουμε ανοίξει μια παρένθεση χρονική και περιμένουμε να έρθει ο Σεπτέμβρης για να δούμε αν θα περάσει η τροπολογία που θα ευνοεί για να ξεμπλοκάρει το γάμα σύγμα, το αφημί του και όλο αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ γνωστό στους περισσότερους του κόσμου και πάρα πολύ σοβαρό. Έχω ήδη δύο μηνύματα, τα οποία και τα δύο από ό,τι καταλαβαίνω είναι μπασκετικά, έχουν και ποδόσφαιρο μέσα, θα τα δούμε τώρα. Καλησπέριζω τον φίλο τον Μπάμπη που ακόμα μου χρωστά φωτογραφία από το Μιανμάρ. Γίνομαι κουραστικός, αλλά φίλε Μπάμπη δεν μου το έχεις κάνει το χατήρι να δω πώς είναι αυτό το Μιανμάρ. Καληνύχτα από το μακρινό Μιανμάρ, μου γράφει στον επίλογο του μηνύματός του. Ο Χολαργός δικαιώθηκε, άρα τέλος τα όποια σενάρια. Ναι, το ΑΣΕΑΔ δικαίωσε τον Χολαργό, σημερινό είναι αυτό. Τι άλλο μου γράφεις. Επίσης, τι έχεις να σχολιάσεις για τα σαββατιάτικα δημοσιεύματα για επενδυτή. Το θέμα δεν είναι, φίλε Μπάμπη, τι θα σχολιάσω εγώ. Το θέμα είναι τι γίνεται. Αν υπάρχει κάτι, αν δεν υπάρχει κάτι. Και για ακόμα μια φορά με αναγκάζει σε εισαγωγικά το ρήμα, για να μην παρεξηγηθώ, να πω αυτά που λέω τα τελευταία χρόνια. Δεν θα πω μια ζωή, θα πω τα τελευταία χρόνια, γιατί, πώς λέει ο σοφός ο λαός, όποιος καεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Φυσάει και το γιάουρτι. Για το θέμα επενδυτή. Ότι γίνονται επαφές, γίνονται. Και αυτό δεν το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Μας το επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Νίκος Βαφιάδης. Και άλλα μέλη του ΔΣ που έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς στα Αιτζιανά και εδώ στην εκπομπή. Ότι έχουν γίνει κρούσεις σε επιχειρηματίες, σε ηρακλειδείς και μη μπορεί. Δεν είναι ανάγκη να έχουν γεννηθεί οι Ηρακλείς. Μπορεί να έχουν οικονομική δυνατότητα και να θέλουν να επενδύσουν στον Ηρακλή. Γιατί έχουμε καεί και από τις δύο πλευρές, και από τους Ηρακλειδείς που ήταν μεγαλομέτοχοι και από τους μη Ηρακλειδείς που ήταν και αυτοί μεγαλομέτοχοι. Τα έχουμε δει όλα στον Ηρακλή. Τέλος πάντων, ότι έχουν γίνει κρούσεις. Ότι έχουν γίνει συναντήσεις. Ότι υπάρχουν επαφές. Ότι έχουν γίνει πώς να το πω, ότι έχει προχωρήσει κάπως το θέμα, αυτό μπορεί και να ισχύει. Και ισχύει, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Και ευτυχώς προς το παρόν δεν υπάρχει σεναριολογία, ονοματολογία, φημολογία κτλ. Κτλ. Γιατί πραγματικά θα μας είχε τρελάνει όλους και πόσο μάλλον τον κόσμο που καθημερινά είναι στα σκηνιά και περιμένει σε ένα κινητό του τηλέφωνο, σε ένα τάμπλετ, σε ένα λάπτοπ να μάθει τα νέα και θα αρχίσουμε πάλι αυτή τη φοβερή ερώτηση κανένα νέο. Εγώ εύχομαι πραγματικά ένα από τα επόμενα πρωινά του καλοκαιριού να ξυπνήσουμε και να μάθουμε ξαφνικά ότι ο Τάδε πήρε τον Ηρακλή ή παίρνει τον Ηρακλή. Αλλά με επίσημα πράγματα. Με υπογραφές, με στοιχεία, με τραπεζικούς λογαριασμούς, με εγγυητικές, όχι με χαρτομάντιλα και χαρτοπετσέτες, με ονοματεπώνυμα, με ανακοινώσεις, με συνεντεύξεις τύπου, με παρουσιάσεις, με δεδομένα. Το να μπούμε στη διαδικασία και να εκμεταλλευτούμε τις χύψη επαφές που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα και να αρχίσουμε να λέμε αερολογίες μόνο και μόνο για να πουλάμε, γιατί πουλάει αυτό, το ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στην Ώρα για Μπλε δεν θα το κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε ούτε να κουράζουμε ούτε να τρελαίνουμε τον κόσμο. Αν υπάρξει κάτι ουσιαστικό, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Μπάμπη, το ξαναλέω. Αν υπάρξει κάτι ουσιαστικό, αν υπάρξει κάτι χειροπιαστό, χαρά μας θα είναι εδώ να το καταγράψουμε και να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Αλλά όχι να μπούμε στη διαδικασία να λέμε για να λέμε, απλά γιατί αυτό πουλάει. Η λέξη επενδυτής είναι έβυχη, η λέξη επενδυτής αρέσει
Και επειδή είναι εύυχη και αρέσει, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να λέμε κάθε μέρα: έρχεται ο επενδυτής και έρχεται ο επενδυτής και σήμερα θα βρεθούν και αύριο θα βρεθούν και μεθαύριο θα βρεθούν. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά πρέπει λίγο να είμαστε συγκρατημένοι. Και όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό που λέμε, να περιμένουμε. Και προσέξτε, δεν λέω αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχουν ραντεβού και επαφές. Και ραντεβού υπάρχουν και επαφές υπάρχουν. Και φλερτ υπάρχει και θέμα υπάρχει. Το ψάχνουνε, το παλεύουνε. Υπάρχουν και κάποιοι που ενδιαφέρονται και το έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Το τι ενδιαφέρον είναι αυτό, το ποιοι είναι αυτοί, το αν μπορούν, το αν δεν μπορούν, αυτά όλα θα τα δείξει ο χρόνος. Και επειδή έχουμε καεί πάρα πολλές φορές, θα πρέπει κάποια στιγμή να αφήσουμε τον χρόνο και όχι εμάς τους βιαστικούς να λέμε πράγματα. Και θα πρέπει επιτέλους να γίνει η πρώτη φορά κάτι που δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό και τραβάμε όσα τραβάμε. Και γι' αυτό μάλλον. Όχι μόνο γι' αυτό. Κυρίως τα τραβάμε γιατί στην Ελλάδα τιμωρούν μόνο τον Ηρακλή και κανέναν άλλον. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Αλλά θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι δύο λέξεις που είναι σπάνιες. Ελεκτικοί μηχανισμοί. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Όποιος και αν βρεθεί, όποιος και αν μπει μπροστάρης, όποιος και αν αναλάβει, όποιος και αν υπογράφει ως μεγαλομέτοχος, όποιος και να είναι ο μεγαλομέτοχος του Παϊρακλής, όποια και να είναι η οικονομική του δυνατότητα, όποια και να είναι η δύναμή του, όποια και να είναι, όποιο και να είναι το βιογραφικό του, θα πρέπει να ελέγχεται. Να ελέγχεται. Από μια επιτροπή, από το Γάμα Σίγμα, από... δεν ξέρω, να ελέγχεται. Ναι, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά και το κλείνω. Θέμα επενδυτή υπάρχει, αλλά υπάρχει, γίνονται εργασίες, πώς να το πω, προεργασίες για να υπάρξει. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα παραπάνω για να πούμε. Μακάρι να υπήρξε κάτι οριστικό και θα το καταλαβαίνατε, έτσι θα είχαν βγει ανακοινώσεις, θα είχαν γίνει πάρα πολλά και όχι μόνο να λέμε εμείς αυτά που λέμε. Αλλά οι αερολογίες νομίζω ότι δεν βοηθούν πουθενά. Το να, τι εννοώ αερολογίες, μην παρεξηγηθώ πάλι, το να μ' ακούτε εμένα τώρα μία ώρα να λέω για τον επενδυτή χωρίς να έχω κάτι ουσιαστικό να σας πω, πέρα από το ότι έχουν γίνει όντως ραντεβού, πέρα από το ότι έχουν γίνει όντως επαφές, πέρα από το ότι όντως έχουν γίνει συναντήσεις και θα συνεχίσουν μέσα στην εβδομάδα να γίνονται όλα αυτά που σας προανέφερα και τα ραντεβού και οι συναντήσεις και οι επαφές, μήπως και οδηγηθούμε κάπου, μήπως και προκύψει κάτι σοβαρό. Βέβαια θα πει κάποιος, πώς θα κρίνουμε ρε Γιώργο το αν αυτό που θα προκύψει είναι αξιόπιστο, είναι φερέγγιο, είναι σοβαρό, είναι αξιόλογο? Μπορούμε να το μάθουμε από τη μια στιγμή στην άλλη? Φυσικά και δεν μπορούμε. Και φυσικά δεν θα πρέπει να κάνουμε το λάθος που κάναμε την τελευταία φορά που εμφανίστηκε μεγάλο μέτοχος. Το να τα πιστέψουμε όλα, το να παρασυρθούμε από όλα και την πρώτη χρονιά να μας κυριεύει το συναίσθημα της επιτυχίας και να έχει φύγει από πάνω μας η διάθεση για έλεγχο. Και όποια κριτική υπήρχε, να την κόβουμε. Όχι, πρέπει να το δούμε αλλιώς πλέον, για να μην επαναληφθεί κάτι δυσάρεστο. Καλησπέρα στον φίλο τον Βαγγέλη που γράφει: και τώρα τι κάνουμε Γιώργο που δικαιώθηκε ο Χολαργός? Μία από τα ίδια ή μήπως και χειρότερα? Υποτίθεται ότι ήταν σε δύο ταμπλό, Βαγγέλη μου. Το ένα ταμπλό που έλεγε κρυφοκοιτά με την Α1 και το άλλο ταμπλό που έλεγε ότι θα κάνουμε δυνατή ομάδα για την Α2. Θα κάνουμε, όχι εγώ και εσύ, η διοίκηση. Θα κάνει ο κ. Δρακόπουλος με τον προπονητή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ο κ. Χατζηκυριακίδης, αλλά αυτό στον Ηρακλή δεν το καταγράφουν ως θετικό. Μεταφέρουν ότι θα γίνει σύντομα μαζί και με ανακοινώσεις καλαθοσφαιριστών. Προς το παρόν για τον μπάσκετ, μιας και αναφερόμαστε σε αυτό, δεν έχει προκύψει κάποια ανακοίνωση
ούτε και σήμερα στην έναρξη της εβδομάδος. Καλησπέρα, George. My time να δοκιμάσεις. 3-4 και είσαι άρχοντας, αρκεί να μην οδηγείς μετά. Είπαμε, δεν πίνουμε, εσύ, Γιάννη. Το my time, η πολεμική τέχνη, δεν είναι, εσύ, Χρήστο? Που μου λέει αυτός να το πιω. Πώς? Μουι τάι είναι η πολεμική τέχνη. Μάι τάι είναι το κοκτέιλ. Έχουμε μπερδέψει τα τάι. Τώρα που λέμε για τα τάι, να πω ότι ο Τάι και ο Καραντασιάδης έχουν ραντεβού σήμερα το βραδάκι με την διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος για να τελειώσουν θετικά τα θέματά τους, για να ανανεώσουν και οι δύο συγκεκριμένοι, και ο Βραζιλιάνος και ο κεντρικός αμυντικός. Ο Τάι και ο Καραντασιάδης, παραλαμβάνω, θα συζητήσουν σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ, με τους διοικούντες. Είναι ο δεύτερος κύκλος επαφών. Στον πρώτο μάλλον πήγανε αρκετά καλά τα πράγματα. Σήμερα θα διευθετηθούν κάποια άλλα, κάποιες λεπτομέρειες, ώστε να πέσουν και υπογραφές, να βγουν και ανακοινώσεις και οι δύο αυτοί παίχτες να συνεχίσουν με το καλό στην ομάδα. Δύο ανακοινώσεις είχαμε, μία το Σάββατο και μία σήμερα για τον βολεϊκό Ηρακλή. Αρχικά πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή που ο Ηρακλής ήθελε από πέρυσι πολύ, αλλά για διάφορους λόγους δεν προχώρησε. Μιλάω για τον Θάνο Ντίνα. Πέρυσι αγωνιζόταν στη Νίκη Αιγινίου. Νωρίτερα ήταν στον Ηρακλή Χαλκίδας. Πέρασε αρκετά χρόνια ΠΑΟ, Κάρι, Επίκουρο και Μακεδονικό. Έχει διεθνείς συμμετοχές και με την Εθνική Ελλάδος. Ο Ντίνας, που έχει γεννηθεί το 1981-2-4, επιτέλους υπάρχει ύψος στους κεντρικούς. Ήταν το παράπονο το μόνιμο και του φίλου μου του Χαρίλαου. Παράπονο σε εισαγωγικά η λέξη, χαριτολογώντας. Ανακοινώθηκε ο Ντίνας λοιπόν, και ανακοινώθηκε σήμερα η ανανέωση με τον Νικηφόρο Φωτιάδη. Να διαβάσουμε τι ακριβώς γράφει το ΤΑΑ. Με χαρά ανακοινώνει τη συνέχιση συνεργασίας με τον αθλητή Νικηφόρο Φωτιάδη. Καταπληκτικές εμφανίσεις του γιατρού, σπουδάζει ιατρική, ο οποίος αντικατέστησε επάξια το κενό στο κέντρο μετά τον τραυματισμό του Κιώση, ανάγκασαν τον προπονητή και διοίκηση να ανανεώσουν το συμβόλαιο του παίχτη. Νικηφόρο, σου ευχόμαστε καλή χρονιά με πολλές επιτυχίες σε Ελλάδα και Ευρώπη με τον Ηρακλή μας. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει. Άρα, μέχρι στιγμής, αν κάνουμε τη σούμα, έχουμε ανανεώσεις Φωτιάδη, Προύσαλη, Αρμενάκη, Βασίλη Μούχλια. Έχουμε μεταγραφές Ντίνα, Σωτηρίου και Δημήτρη Μούχλια. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα την ανακοίνωση για τον Λάμπη Μπαμπαλιούτα. Κατά πάσα πιθανότητα ο Ηρακλής θα κινηθεί για ακόμα έναν Έλληνα κεντρικό και κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί για έναν ξένο ακραίο. Αλλά αυτά ξέρετε πως είναι, over-under, σαν το στοίχημα, ανάλογα και τα οικονομικά δεδομένα. Μιας και λέμε για τα οικονομικά δεδομένα, καλό θα είναι όσοι μπορούν να κάνουν ένα ντου και αυτή την εβδομάδα για τα διαρκείας, γιατί την Πέμπτη που μας έρχεται, μέσα στην εβδομάδα, θα βγει η απόφαση για τις αδειοδοτήσεις που θα αφορά και τον φάκελο του Ηρακλή. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, Χριστό μου, είσαι έτοιμος? 2310-287-888. Ξαναλέω, 2310-287-888. Οι δύο πρώτοι που θα καλέσουν θα κερδίσουν αυτόματα ένα υπέροχο τισερτ, δηλαδή ένα και ένα θα έχουμε. Το ένα θα είναι για άντρα, το άλλο θα είναι για γυναίκα. Τώρα αν πάρουν δύο άντρες, προφανώς ο δεύτερος θα το δώσει σε κάποια κοπέλα. Το ένα είναι για men, το άλλο είναι για ladies. Υπέροχα τισερτ του κολυμβητικού τμήματος του Ηρακλή, που μπροστά έχουν τον ημίθεο και τα τρία αστέρια που συμβολίζουν για όλους στην οικογένεια του Ηρακλή πάρα μα πάρα πολλά. Επαναλαμβάνω, δεν κάνω κλήρωση, τα δίνουμε έτσι. Οι δύο πρώτοι που θα πάρουν, 2310, 287 και 3 οχτάρια, δύο υπέροχα t-shirt, το ένα είναι αντρικό, το άλλο είναι γυναικείο. Μπαμ μπαμ, όποιος πάρει το κατακτά, το αποκτά και θα συνεννοηθούμε, θα περάσει από εδώ να έρθει να το παραλάβει, θα το έχουμε στην εκπομπή. 2310, 287 και 3 οχτάρια. Αν τώρα σήμερα για χύψη λόγους δεν μου συμμετέχετε, θα τα δώσουμε και άλλη ημέρα. Ο Χρήστος πάντως είναι απέναντι και σας περιμένει. Πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ήδη ένα Ηρακλάκι εξασφάλισε το ένα από τα δύο τισερτ, το αντρικό, το γυναικείο περιμένει. Οπότε κορίτσια μου, ορμάτε ή τα αγόρια να πάρουν να το κάνουν δώρο στα κορίτσια. Ένα υπέροχο γυναικείο τισερτ του κολυμβητικού τμήματος του Ηρακλή.
με τον ημίθεο έτσι μεγάλο σε σήμα μπροστά και τα τρία αστέρια που συμβολίζουν πάρα πολλά για όλους εμάς. 23-10-2-87 και 3 οχτάρια. Το δώρο αυτό σας περιμένει. Ο πρώτος που θα πάρει μέχρι το τέλος της εκπομπής θα το αποκτήσει. Και οι δύο νικητές θα μπορούν καθημερινά να περάσουν από εδώ, Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο, 7 με 8 αυστηρά όμως, γιατί τα έχω εγώ τα μπλουζάκια, να έρθουν εδώ πριν την εκπομπή ή κατά διάρκεια ή μετά την εκπομπή, λίγο πριν λίγο μετά, για να το παραλάβουν. Επαναλαμβάνω, Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο. Έχουμε και τον δεύτερο, ο Χρήστο. Το τσαλάκωσε. Το τσαλάκωσε. Ωραία. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα θέμα που έχουμε ετοιμάσει, μια συνέντευξη, να απαντήσω σε δύο μηνύματα. Η φίλη Νατάσα, καλησπέρα Νατάσα. Για τον Εφρεμίδη που ρωτάς, δεν έχει ανακοινωθεί το παραμικρό για το τι ακριβώς θα γίνει. Ο Μπουράκης και ο Τζιουμάκας συνεχίζουν κανονικά. Για τον τρίτο που ρωτάς επίσης, περιμένουμε επίσημη ανανέωση. Αυτά είναι προς το παρόν. Ωραία, κλείσαμε, οπότε μην τηλεφωνείτε άλλο. Επαναλαμβάνω, οι δύο νικητές για το αντρικό και για το γυναικείο τισερτ μπορούν από αύριο να περάσουν από εδώ μέχρι και την Παρασκευή, οπότε θέλουν, αρκεί να είναι στην ώρα της εκπομπής, δηλαδή 7 με 8 ή 7 παρά ή κατά διάρκεια της εκπομπής, στο διάλειμμα ή λίγο μετά τις 8, να έρθουν, λέω, τους αφού 18 στον έκτο όροφο να παραλάβουν το υπέροχο τισερτ, τα οποία τα έχω εγώ στην κατοχή μου για την εκπομπή. Το δεύτερο το πήρε γυναίκα. Ορίστε. Αυτά είναι. Ναι, θα μπορούσε να το πάρει και άντρας να το δώσει σε κάποια γυναίκα δώρο, αλλά αφού ήταν γυναικείο, το πήρε γυναίκα, τηλεφώνησε και το εξασφάλισε. Το λέω για ακόμα μια φορά. Λέω το Σοφού 18 στον έκτο όροφο. Από αύριο μπορείτε να έρχεστε στην εκπομπή, έτσι, στην ώρα για μπλε. Μην έρθετε το πρωί, γιατί τα μπλουζάκια τα έχω εγώ στην εκπομπή για να τα παραλάβετε. Ένα μήνυμα του φίλου του Γιάννη, ο οποίος σήμερα άφησε λίγο το μπάσκετ. Ναι, τα ίδια με ρωτάς με την Νατάσα. Δηλαδή με ρώτησες για τον Γιουμάκα Μπουράκη, μένουν κανονικά. Σκεντρικούς λέει πάμε με Ντίνα Φωτιάδη και ακόμα έναν έμπειρο Έλληνα και δεν κρατάμε Σμα Μπάιρον. Για Σμαραγδί δεν έχει υποθεί κάτι, για Φέργιουσον επίσης. Θα εξαρτηθούν πολλά από το αν ο Ηρακλής μπορέσει και κλείσει σύντομα ξένο ακραίο. Προς το παρόν φαίνεται ότι το σχέδιο συμπεριλαμβάνει έναν ακόμα Έλληνα κεντρικό. Δηλαδή με τον Ντίνα, τον Φωτιάδη και έναν ακόμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Και για το δεύτερο πασαδόρο είμαστε εν αναμονή ανακοίνωσης, φίλε μου Γιάννη. Εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, εγώ σας μεταφέρω αυτά που υπάρχουν προς το παρόν, έτσι. Αν υπήρξε κάτι άλλο, φυσικά και θα σας το έλεγα. Βλέπετε ότι στον Ηρακλή στο Βόλεϊ προσπαθούν να λειτουργήσουν μεθοδικά, σταδιακά. Ό,τι κλείνουν, αμέσως το ανακοινώνουν και το μεταφέρουν στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, για τον Βόλεϊ η σημαντική μέρα και για το Ηρακλή και για κάποια άλλα είναι η Πέμπτη, όπου θα εξεταστούν οι φάκελοι για την αδειοδότηση. Αν ο Ηρακλή δεν τα καταφέρει, θα πάει Σεπτέμβριο. Όπως ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Ρόγια Μπλε, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη, δεν υπάρχει ανησυχία. Τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, που ο Ηρακλής την πήρε βέβαια την άδεια, αλλά με πολύ 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 μεγάλη προσπάθεια, με πολλές θυσίες και με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και φέτος υπάρχει δυσκολία, αλλά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα διαρκείας δεν σας περιμένουν. Φυσικά και σας περιμένουν, όπως και όσοι ενδιαφέρονται για χορηγίες ή οποιοδήποτε άλλο είδος βοήθειας να την κάνει πράξη στην ομάδα, να επικοινωνήσει στο 207-715, είτε να αγοράσει το διαρκείο του, είτε οποιαδήποτε άλλη βοήθεια θέλει να προσφέρει. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε με έναν αθλητή που ήταν πολύ κοντά στο να το φιλοξενήσουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, ακριβώς, σχεδόν μάλλον, περίπου, ένα χρόνο πριν. Αλλά δεν έγινε ένα χρόνο πριν και όπως λέει, πάλι θα πω για τον σοφό λαό, καλό αργά παρά ποτέ, ο Θάνος Οντίνας είναι αθλητής του Ηρακλή, είναι κεντρικός του Ηρακλή πλέον. Πέρυσι υπήρχε ένα φλερτ, το γάμος έγινε τώρα. Θάνο, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην οικογένεια του Ηρακλή.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σας και στους ακροατές σας. Είναι από αυτά τα φλερτ που σιγά σιγά, δηλαδή προσπαθείς να τα καταφέρεις. Ναι, και... ναι, ομοιόμορφα, σιγά σιγά. Και μετά ολοκληρώνονται, έτσι. Ναι, ναι, να είναι πρόσφορο το έδαφος και ολοκληρώθηκε την κατάλληλη στιγμή, πιστεύω. Είναι αλήθεια ότι και πέρυσι υπήρχε θέμα, έτσι, ήσασταν σε επαφή. Ναι, όντως είχαμε συζητήσει, ήμασταν κοντά, αλλά εντάξει. Έγινε φέτος. Έγινε φέτος και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Φαντάζομαι και εσύ έχεις μείνει ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη για τη δική σου πορεία, για τη δική σου καριέρα. Σίγουρα, εντάξει, ο Ηρακλής δείχνει ότι πάει να κάνει κάτι καλό. Ήδη πέρυσι έπαιξε στον τελικό κυπέλου. Βλέπουμε ότι στηρίζουν την ομάδα και ήταν πάλι να κάνει μια καλύτερη πορεία από τα τελευταία χρόνια. Οπότε εντάξει, αφού μου έγινε η πρόταση... Mm-hmm. Δεν το συζητάμε, θέλω να βοηθήσω κι εγώ όσο μπορεί και από την πλευρά μου να πετύχουμε ό,τι καλύτερο για τον Ηρακλή. Γνωρίζεις και πάρα πολύ καλά αρκετούς από τους συμπαίκτες σου, με τους οποίους, αν δεν κάνω λάθος, έχεις υπάρξει και συμπαίκτης και με τον Προύσο. Ναι, τον με όλα τα παιδιά έχω υπάρξει συμπαίκτης. Και αυτό έπαιξε το ρόλο του Θάνος στην απόφασή σου, ε? Σίγουρα, γιατί εντάξει, όταν έχεις συνεργαστεί με κάποια παιδιά και ξέρεις και σαν άνθρωποι και σαν παίκτες πώς συμπεριφέρονται, βοηθάει αυτό στη συνεργασία. Και αυτό αυτόματα και στην ομάδα εν τέλει. Mm-hmm. Το να έχεις την εγγύηση του Λάμπη ή την πάσα του Κώστα ή την, έτσι, ακριβώς, ή την επίθεση έτσι, του Τόλι είναι πράγματα που τα έχεις συνηθίσει. Σίγουρα, είναι μια σιγουριά, ρε παιδί μου. Νιώθεις, ξέρεις ποιους έχεις δίπλα σου. Παίζεις και εσύ ακόμα πιο απελευθερωμένα και πιστεύω αποδίδεις καλύτερα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε, καμιά φορά η ομάδα τραβάει έναν αθλητή και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Δεν είναι ατομικό άθλημα, είναι ομαδικό άθλημα, οπότε σίγουρα παίζει ρόλο το ρόστερ. Δεν παίζει ατομικά ένας παίχτης. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάντως, τώρα που το σκέφτομαι, σε επίπεδο Α1 νομίζω ότι καταγράφεις ένα ξεχωριστό ρεκόρ, γιατί με τον Επίκουρο είχες παίξει Α1, θυμάμαι καλά. Ναι, όταν είχε ανέβει Α1, ναι, ναι. Με μακεδονικό. Όχι, μακεδονικό δεν έχει. Έχει ξεκίνησε Α2. Έχεις 5 διαφορετικές ομάδες Θεσσαλονίκης, 4 Θεσσαλονίκη, σε επίπεδο Α1 και είναι ένα ρεκόρ αυτό. Είναι ένα ρεκόρ αυτό. Εντάξει, εδώ όντως τα περισσότερα χρόνια στην καριέρα μου ήμουν στη Θεσσαλονίκη, έφυγα μόνο για μισό χρόνο που πήγα στην Χαλκίδα. Αλλιώς όλα τα χρόνια ενεργό δράση ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, καλά ούτως ή άλλως θα το ήξερες αυτό, αλλά μένοντας εδώ και ζώντας τα περισσότερα χρόνια εδώ, τι ακριβώς κάνει και ο κόσμος του Ηρακλή στα παιχνίδια, έτσι, τι ατμόσφαιρα εντάξει δημιουργεί. Το έχεις ίσως αντίπαλος βέβαια όλα αυτό, τα χρόνια. Μπράβο, αυτό ήθελα να ήρθε η ώρα να είναι υπέρ σου πλέον αυτό. Όντως ο κόσμος του Ηρακλή στηρίζει, το έχει δείξει χρόνια αυτό, εντάξει, ήδη από τα καλά τα χρόνια γινόταν χαμός που έπαιζε η ομάδα Champions League. Αλλά βλέπουμε ότι και τα τελευταία χρόνια μέσα στη Μίκρα γινόταν χαμός. Ο κόσμος στην Ηρακλή στηρίζει πολύ το βόλεϊ και αυτό είναι θετικό. Σίγουρα το θέλουμε και εμείς και βοηθάει την ομάδα να αποδώσει καλύτερα. Πώς θα είναι για σένα να ξέρεις ότι ο αντίπαλος σήμερα θα περάσει δύσκολα που θα έρθει στη Μίκρα? Σίγουρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και εσένα σε βοηθάει να αποδώσεις καλύτερα, θα ανεβάζει, αλλά και ο αντίπαλος δεν είναι τόσο απελευθερωμένος με τόσο κόσμο, ας πούμε. Ναι. Βοηθάει, σίγουρα βοηθάει την αθλητή μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Πες μου κάτι, το κίνητρο της Ευρώπης με τη φετινή επιστροφή του Ηρακλή μετά από χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πώς είναι για σένα, τι αποτελεί για σένα? Είναι ένα στόχος παραπάνω, τον οποίο εντάξει, σαν αθλητής θες να πετύχεις το κάτι παραπάνω γενικότερα. Mm-hmm. Αφού μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, δεν το συζητάμε. Είναι ένας από τους στόχους και αυτό, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Και είναι μια πρόκληση, έτσι. Σίγουρα, αυτό ακριβώς. Σαν αθλητής θες να βάζεις κάποιες προκλήσεις υψηλές θεωρητικά και προσπαθείς να τις πετύχεις. Για να πας μπροστά μιλάμε, να είσαι αθλητής επίπεδου. Μπορεί να γίνει καλός συνδυασμός ή θεωρείς ότι υπάρχουν κίνδυνοι να παρασυρθείς από μια ευρωπαϊκή πορεία, να σε βγάλει λίγο εκτός ρυθμού από την Ελλάδα, ή θεωρείς ότι μόνο καλά μπορεί να φέρει? Αυτό θα το κοιτάξει πρώτα απ' όλα το προπονητικό team και εντάξει, από εκεί και πέρα δεν πιστεύω ότι αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά. Mm-hmm. Εντάξει, γενικότερα να υπάρχει υγεία στην ομάδα, το πιο βασικό, αν υπάρχει υγεία δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο θέμα. Και κυρίως να το δούμε όλοι ως γιορτή, έτσι, ειδικά τα μάτς που θα, σίγουρα, θα γίνονται σίγουρα, και εδώ. Ένα παραπάνω. Γενικότερα το άθλημά μας
και γενικότερα τον αθλητισμό πρέπει να το βλέπουμε έτσι, σαν γιορτή. Είναι ένα παιχνίδι, ουσιαστικά και εμείς σαν παίκτες, αλλά και ο κόσμος που έχει να το παρακολουθήσει, πρέπει να πηγαίνει εκεί και να το χαίρεται, να το ζει, να το διασκεδάζει. Και στην Ευρώπη ειδικά, νομίζω, είσαι έμπειρος αθλητής, θα συμφωνείς μαζί μου ότι έχει και μια έτσι γλυκιά ομορφιά το να μπει στη διαδικασία για το ταξίδι, να λες θα πάμε στην Πορτογαλία, θα παίξουμε με την Μπενφίκα, θα έρθει η Μπενφίκα εδώ για παράδειγμα και όλα αυτά που ισχύουν. Είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι το ξεχωριστό και ιδίως αν κάνεις και μια καλή πορεία. Τότε το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι στον Ηρακλή έχουμε μάθει με πολύ μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Έτσι ακριβώς. Βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, βλέπουμε ότι ο Ηρακλής ήδη πάει να κάνει κάτι καλό. Mm-hmm. Μακάρι να το ζήσουμε και αυτό φέτος. Μακάρι. Για τις εγχώριες διοργανώσεις, πρωτάθλημα, κύπελο, League Cup, σε τι θες να στοχεύσεις και εσύ μαζί με την ομάδα σου φυσικά. Να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει να ξεκινάω με χαμηλά την μπάλα που λένε και να στην πορεία να κάνουμε να το πετύχουμε και το δείξουμε με τις πράξεις μας. Το να πω, ας πούμε, μεγάλα λόγια ή να πω κάτι έτσι που θα ακουστεί βαρύ, θα προτιμούσα να το δείξουμε με τις πράξεις μας μέσα στο γήπεδο. Το να πω κάτι έτσι τώρα που δεν είναι τίποτα σίγουρο ουσιαστικά, εντάξει, θα προσπαθούμε για μια καλή πορεία, δεν το συζητάμε, όλοι θα κάνουμε το καλύτερο. Αλλά μου αρέσει με τις πράξεις μας να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο και να πετύχουμε σίγουρα όλοι οι στόχοι, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο, ας πούμε, σε όλες τις διοργανώσεις που ανέφερες. Θα προσπαθήσουμε να πάμε πάλι σε ημιτελικούς τελικούς, αυτός είναι ο στόχος, αλλά ξέρουμε και φέτος ότι όλες οι ομάδες έχουν κινηθεί ιδιαίτερα, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Γενικότερα βλέπουμε ότι όλος ο χώρος έχει κάνει κινήσεις. Δεν είναι, ας πούμε, πέρυσι ήταν λίγο διαφορετικά ήταν τα πράγματα. Ήταν δύο ομάδες και οι υπόλοιποι ήταν κάπου κοντά. Ναι, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Ήταν δύο ομάδες, ας πούμε, που ήταν με διαφορά οι καλύτερες και οι υπόλοιπες ήταν πιο πίσω, ενώ τώρα βλέπουμε ότι ξεκινάνε πολλές ομάδες δυναμικά. Mm-hmm. Να δούμε στην πορεία βέβαια, αλλά εντάξει, θεωρώ ίσως θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Να δούμε και πώς θα αντέξουν μέχρι το... Έτσι ακριβώς, στην πορεία ποιες ομάδες θα αντέξουν. Αυτό δεν μας φοβίζει, όπως σας είπα, υγεία να υπάρχει και από εκεί και πέρα η ομάδα είναι καλή, οι στόχοι που θες σαν και ο πρόεδρος και οι προπονητές είναι εφικτοί με αυτά που λένε, ας πούμε, με τους παίχτες που θέλουν να ολοκληρώσουν το ρόστερ, μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Από άποψη παρουσίας θεωρείς ότι μπήκε μια γερή βάση πέρυσι με τον Ηρακλή στην τετράδα να πηγαίνει τελικό κυπέλου μετά από χρόνια, να δείχνει ξανά ότι είναι εδώ. Σίγουρα, έτσι ακριβώς. Σίγουρα είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό δείχνει ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για να ανέβει η ομάδα στο ψηλό σκαλί, τέλος πάντων, του πρωταθλήματος. Και αυτό βοηθάει και τον κόσμο, γιατί όλοι θέλουν να πάνε να δουν την ομάδα τους να κερδίζει, να κάνει κάτι καλό μέσα στο γήπεδο. Το να πας και να σε στεναχωρεί η κατάσταση, κανένα δεν ευχαριστεί αυτό, πιστεύω. Έτσι ακριβώς. Εύχομαι να χαμογελάσουμε αρκετές φορές φέτος, όσες περισσότερες γίνεται. Να σου ευχηθώ υγεία, να έχεις μια καλή προετοιμασία μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Ακριβώς. Για όλους. Υγεία πάνω απ' όλα. Και πιστεύω, όπως είπατε, να είναι ευχάριστες στιγμές που θα ζήσουμε και φέτος. Καλή αρχή. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Θάνο Ντίνα, τον νέο κεντρικό του Ηρακλή. Θα τον παρακολουθούμε φέτος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στο Κύπελλο, στο ΛΙΚΑΠ, σε όλη την φετινή προσπάθεια του βολεϊκού Ηρακλή. Για ακόμη μια φορά να το ευχηθούμε να είναι γερός και ό,τι καλύτερο, περιμένοντας και τις υπόλοιπες κινήσεις για τη στελέχωση του ρόστερ, για την ολοκλήρωση του ρόστερ, για να ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η δωδεκάδα κατά κάποιο τρόπο της νέας σεζόν. Για το βόλεϊ, χαριτολογώντας, να πω ότι μάλλον, Χρήστο μου, πρέπει να βγάζουμε κάθε μέρα τον Βασίλη τον Μούχλια, γιατί από την ημέρα που τον βγάλαμε πριν από δύο εβδομάδες, δεν ξέρω, μαζί ήμασταν στην εκπομπή, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην ώρα για μπλε. Όπως καταλαβαίνετε, ότι φιλοξενούμε όλους τους αθλητές της ομάδας βόλεϊ που ανανεώνουν είτε έρχονται ως μεταγραφή και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Χρωστάμε ένα Δημήτρη Μούχλια και ένα Νικηφόρο Φωτιάδη, να ξέρετε, θα το κάνουμε και αυτό. Και τα υπόλοιπα παιδιά που θα ανακοινωθούν από εδώ και πέρα. Περιμένω πώς και πώς, λάμπη μπαμπαλιούτα φυσικά. Έλεγα λοιπόν για τον Βασίλη τον Μούχλια ότι την ημέρα που μιλούσαμε στο τηλέφωνο πήγαινε στην αρχαία Ολυμπία
για να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο. Δεν είχε πάρει ακόμα κάτι μεγάλο μετάλλιο. Πήρε χρυσό μετάλλιο μαζί με τον Γιώργο Μιχελάκη που αποτελούν το δίδυμο. Και χθες ακολούθησε ακόμα ένα. Κατέκτησαν το χρυσό και στο τέταρτο τουρνουά Masters του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Αυτή τη φορά στη δυτική παραλία Αντιρίου. Με 2-1 σετ. Εξαιρετικά πηγαίνει και ο Ευγενίδης μαζί με τον συμπαίχτη του. Και πραγματικά οι παίκτες του Ηρακλή δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και στην άμμο. Το beach volley ως γνωστό μας απασχολεί πάρα πολύ το καλοκαίρι. Και μπράβο για ακόμα μια σημαντική διάκριση στον Βασίλη Μούχλια που πήρε αυτό το χρυσό στο τέταρτο, επαναλαμβάνω, τουρνουά Masters του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley που έγινε στο Αντίριο, στη δυτική παραλία Αντιρίου. Μια και πιάσαμε τα μπράβο, να πούμε ακόμα ένα, αυτή τη φορά στην κολυβήτρια του Ηρακλή που κατέκτησε 2 χρυσά και ένα χάλκινο, παρακαλώ, την Αναστασία Σιμιλιάνη στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Παμπέδων Παγκορασίδων στο Βολό. Μπράβο και στους προπονητές. Πρόσφατα φιλοξενούσαμε εδώ τον Μίλτο Χαλκιά, στον Παναγιώτη Κοσμίδη, στον Τάσο Σαχπατζίδη, σε όλα τα παιδιά εκεί στο κολυβητικό τμήμα. Τα χρυσά μετάλλια στα 100 μέτρα πρόστιο και στα 200 πρόστιο, το χάλκινο στα 50 μέτρα πρόστιο για την μικρή την Αναστασία Σμιλιάνη και τα υπόλοιπα παιδιά, και για τα υπόλοιπα παιδιά μάλλον θα έχουμε ενημέρωση μέσα στην εβδομάδα από τους προπονητές, γιατί όχι και τους μικρούς αθλητές, να τους φιλοξενήσουμε εδώ με ένα τηλεφωνικό ραντεβού, μια τηλεφωνική συζήτηση. Ως γνωστόν όλα αυτά τα χρόνια η Ώρα για Μπλε ασχολείται με όλα που αφορούν τον τεράστιο αυτό σύλλογο που φέτος μας έχει φέρει πολλά. Και πανελλήνια πρωταθλήματα και μετάλλια και διακρίσεις. Αρκετά. Η Νατάσα επιστρέφει με μήνυμα και γράφει: Γιώργο, στο μπάσκετ θα υπάρξουν ανακοινώσεις φέτος. Φέτος θα υπάρξουν. Τώρα, ποια μέρα και ποιο μήνα, δεν ξέρω, Νατάσα. Όπως περιμένεις εσύ, περιμένω και εγώ, περιμένουμε όλοι. Και σήμερα πάντως δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Στον Ηρακλή δεν ανησυχούν για αυτό. Θεωρούν ότι ο προγραμματισμός προχωρά, θεωρούν ότι ο προγραμματισμός πάει καλά, θεωρούν ότι γίνονται πράγματα. Ο κόσμος βέβαια, όσο δεν βλέπει ανακοινώσεις, ανησυχεί και είναι λογικό. Μπορεί να γίνουν όλες μαζί, μπορεί να κάθε μέρα να ξυπνήσουμε πάλι ένα πρωί και να βλέπουμε κάθε λίγο και λιγάκι ανακοινώσεις. Πολλά είναι τα μπορεί, υποθετικά είναι όλα αυτά που λέμε. Θέλουμε να μιλάμε με γεγονότα. Γεγονότα προς το παρόν στο μπάσκετ δεν έχουμε γεγονότα. Εξελίξεις έχουμε. Σας δώσαμε και τα ονόματα την προηγούμενη εβδομάδα που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Πάνω κάτω είναι γνωστά. Ματαλών κτλ. Αλλά δεν έχουμε οριστικές εξελίξεις. Έχουμε εξελίξεις, δεν έχουμε ανακοινώσεις. Θυμίζουμε, κυκλοφορεί και ο αριθμός λογαριασμού. Θα ανοίξει ακόμα ένας για το μετοχικό κεφάλαιο, αλλά για το ποδόσφαιρο τώρα επιστρέφω και λέω: ο αριθμός λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα Δικαιούχος Ηρακλής 1908 για τα διαρκείας. Όσοι επιθυμούν να αγοράσουν διαρκείας πλέον μπορούν και μέσω κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα. Υπάρχει ο λογαριασμός στο διαδίκτυο, μπορείτε εύκολα να τον βρείτε. Πρέπει να αναγράφετε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6984-047-763 από τις 11 το πρωί στις 3 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα ως 8. Οι υπόλοιποι μπορούν από το Ira Store δίπλα στο Κατσάνιο, στην Μπουτίκ, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί ως 8 το βράδυ. Θυμίζω για το πέταλο 70 ευρώ, για την κεντρική για τη 13 120 ευρώ, Silver 200 ευρώ στο σκέπαστρο, 300 ευρώ τα VIP Gold, ορμάται και εκεί, γιατί και το ποδόσφαιρο φυσικά, όπως και το βόλι, έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από τα εισιτήρια διαρκείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την αυριανή Ώρα για Μπλε, εδώ 7 και κάτι με 8 και κάτι, στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθούν η στελίτσα μας, που την ακούτε όλη τη σεζόν με τον Στέφανο τον Σωτηρόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά εδώ κάθε Παρασκευή. Πλέον αυτές τις μέρες δίπλα στον ψηλό μας, τον Γιάννη Γιαννούλη, έρχονται σε πολύ λίγο στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Είδες, come on lady, δεν λέει. Όπου lady, Στέλλα, έρχεται.
Καλό βράδυ, είπα. Δεν είπα. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.